Εμείς όμως θα έχουμε μαζί μας ένα πολύ καλό καλεσμένο, τον αγαπητό καλεσμένο μάλλον, τον κύριο Βερνίκο τον Κώστα, ο οποίος είναι, κάτσε λέει, γιατί έχει και χαρτάκι, μου έδωσε για να μπορώ να τα πω σωστά τα όλα θέματα. Λοιπόν, μέλος κεντρικής, τα δικά σου χρονάματα δεν είναι καλά, Συντονιστικής Επιτροπής Κίνησης Πολιτών και μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Αυτό. Τα είπα καλά, έτσι. Μια χαρά. Καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς εδώ στο σταθμό και καλημέρα στους ακροατές του Aegean Voice. Εμπειρία με ραδιόφωνο πόσο έχεις? Όχι ιδιαίτερη. Κάναμε με τον Νίκο το Μαϊτό μια μουσική εκπομπή και καμιά φορά τον αντικαθιστούσα στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Όταν έκανε εκείνη την ωραία παραδοσιακή δίωρη εκπομπή κάθε Σάββατο, που είχε μεγάλη ανταπόκριση και απήχηση όχι μόνο στους Ναξιώτες αλλά και στους Αιγιοπελαγίδες. Γιατί θυμάμαι, δεχόμασταν τηλέφωνα από διάφορα μέρη και από τα Ανατολικά νησιά και από τα Δωδεκάνησα και τους άρεσε η εκπομπή και το ηχόχρωμα της εκπομπής και ζητούσαν και τραγούδια να τους βάσουμε. Κάτι που ο Νίκος βέβαια εκεί συνδύαζε και τα πολιτιστικά στοιχεία, τη ιστορία των τραγουδιών. Δεν ήταν μια απλή μουσική. Μια μουσική παράθεση, ας πούμε, τραγουδιών, αλλά ήταν, είχε και ορισμένα στοιχεία εμβόλυμα τα οποία άξιζε τον κόπο να τα ακούσει κανείς. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι θα τον πείσουμε να αναλάβει να κάνει καμιά εκπομπή εδώ? Κοίταξε, ο Νίκος είναι πολύ τάλαντος από ό,τι ξέρεις. Έχει ενδιαφέροντα πολιτιστικά, είναι και στιχουργός. Α, κάνει και τέτοια. Βέβαια. Έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια. Ναι. Τα οποία δεν ξέρω γιατί δεν λανσάρονται, αλλά δεν θέλει, είναι χαμηλών τόνων. Εντάξει. Προτείνετε του, αν βρει χρόνο, βέβαια ο διακαίστης πόθος κάποτε είναι αυτή στην Άξο. Γι' αυτό, άμα έρθει στην Άξο, δεν να αναλάβει. Άμα έρθει στην Άξο, ευχής έργο είναι να τον εκμεταλλευτεί. Έτσι, σε ό,τι, σε ό,τι προσόντα έχει, να του τα βγάλετε και να... Εντάξει, ξεκινήσουμε το ραδιόφωνο και πάμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είχες... Να ευχηθώ, πριν μπούμε στα τη παράταξη, θέλω να ευχηθώ στον κόσμο να απολαύσει το νησί μας, είτε είναι ντόπιοι, είτε είναι αναξιώτες που έρχονται από την Αθήνα, είτε ξένος κόσμος. Εγώ με χαρά ήρθα χθες, πήγα στη Μικρή Βίγλα, αλλά έκανα και μια βόλτα προς τα εδώ, φεύγοντας προς τα πάνω, προς το χωριό. Έχει κόσμο. Ενώ πέρυσι η σεζόν ξεκίνησε γύρω στις 15 Ιουλίου, από ό,τι θυμάμαι. Από ό,τι βλέπω και διαπιστώνω ότι έχει ξεκινήσει νωρίς. Αυτό είναι καλό για το νησί μας. Αλλά εμείς λέγαμε στη δουλειά μου ότι για να είμαι τυχερός δεν πρέπει να αφήνω τίποτα στην τύχη. Εννοείται. Εχθές μιλούσα με έναν απλόν άνθρωπο στο Μικρή Βίγλα. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Πουλάει στη Λαϊκή πορτοκάλια. Και πήρε την οικογένειά του να έρθει στην Άξο γιατί έχει βαρεθεί, είναι από την Ηλία, να πηγαίνει εκεί πέρα. Και μου έλεγε, έχετε φανταστικά πράγματα εδώ πέρα. Ακρογιαλιές, εναλλασσόμενα τοπία. Έχω 5-6 μέρες στην Άξο, θα κάτσουμε μέχρι τις 16. Αλλά είστε λίγο ανοργάνωτοι. Τι ανοργάνωτοι, τι σημαίνει ανοργάνωτος? Λοιπόν, καταρχήν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να δίνουν τον καλό τους σε αυτό. Είτε με τους δρόμους που, είναι που πάνε στις παραλίες. Ναι. Είτε με την καθαριότητα. Πινακίδες. Τώρα, πρέπει να υπάρξει. Λοιπόν, όλα αυτά δεν θέλω να κάνω κριτική. Τώρα μου δουλεύω. Δεν θέλω να κάνω κριτική. Απλά θέλω να πω ότι πρέπει, είναι αμαρτία για το νησί μας, ας πούμε, να έχουμε ένα διαμάντι μέσα στο Αιγαίο και να μην είμαστε αντάξει. Που δεν φτάνει που τους δίνουμε αυτό το διαμάντι. Θέλει να τους δώσουμε και δρόμους. Θέλει να τους δώσουμε και πινακίδες. Μου έλεγε κάποιος ταξιδεύοντας και ερχόμενος, α, πρέπει να μην βάζουμε τα χέρια μας, κάνω μια παρένθεση, να βγάζουμε τα μάτια μας και να δυσφημούμε ορισμένες περιοχές γιατί έχουν ένα μικρό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το ξεπερνούμε. Γιατί, μου λέει ο άνθρωπος, να λέει, μου είπε να πάω παντού, αλλά μου είπε να μην πάω κάπου. Λοιπόν, αυτό το κάπου πρέπει να μην υπάρχει. Αυτό εννοεί. Να προσπαθούμε να μην υπάρχει. Δηλαδή και το όποιο μικρό πρόβλημα υπάρχει να μην το βγάζουμε προς τα έξω. Όχι, αλλά... περίμενε τώρα. Να το φτιάχνουμε να γρήγορα. Το φτιάχνουμε. Να το αποκαθιστούμε γρήγορα. Ναι, γιατί παραδείγματος χάρη εδώ μου θυμίζεις τώρα κάποιον άλλο ο οποίος πέρυσι έλεγε να μην λέμε ότι υπάρχει έλλειψη νερού παραδείγματος χάρη. Όχι, δεν θα έρθουν. Ναι, ξέρω εγώ τι λες. Άστο. Γιατί δεν θα έρθουν, δεν θα έρχονται οι ξένοι. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Αλλά το πρόβλημα είναι να λύσει. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε κάτι για μια περιοχή που ζει και αναπνέει από τον τουρισμό με το καλοκαίρι, ναι,
και να λέμε μην πάτε εκεί γιατί έχει ένα μικρό πρόβλημα. Δεν πρέπει να το λέμε. Πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα. Να το λύσουμε, ναι, 100%. Και έπρεπε να έχει λυθεί. Μπράβο. Και έπρεπε να έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Διότι ο χρόνος που περνάει είναι αρνητικός. Έτσι πρέπει. Και είναι αρνητικός και είναι αμαρτία. Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου για αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνει, όχι για να προωθήσει τα προϊόντα, γιατί τα προϊόντα δεν χρειάζεται προώθηση, είναι πλέον φτασμένα και καταξιωμένα, αλλά για αυτό που κάνει για το νησί. Διότι βάζει το νησί στο κέντρο των ειδήσεων και της ενημέρωσης με τον τρόπο του. Και είναι πολύ ωραίος ο τρόπος, γιατί περνάει πολλαπλά μηνύματα. Ναι, γιατί οι περισσότεροι θεωρούν περνάει ότι περνάει πολλαπλά μηνύματα. Δεν είναι μόνο διαφήμιση. Περνάει πολλαπλά μηνύματα. Ναι. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Επίσης, να συγχαρώ και τον Όπαπα γιατί έχει κάνει ένα καλό πρόγραμμα φέτος. Δεν ξέρω βέβαια την οικονομική δυνατότητα, αλλά και τους συλλόγους. Την ΟΝΑΣ, τους συλλόγους οι οποίοι θα δώσουν και αυτοί ένα χρώμα από ό,τι βλέπω και βγαίνουν τα προγράμματα. Το Φεστιβάλ Νάξου επίσης. Δεν άνοιξε λίγο όμως. Δεν είμαι. Καλά τα συγχαρητήρια, αλλά. Άκου να δεις. Άκου να δεις, να λέμε και στο τραγούδι. Όσοι έχουν ασχοληθεί, επειδή έχω ασχοληθεί παλιότερα και με την ΟΝΑΣ και με την οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, είναι και δύσκολο. Γιατί εμείς τότε με τον Νίκο, που ήμουν αντιπρόεδρος, εγώ και πρόεδρος αυτός στην ΟΝΑΣ, οργανώναμε μεγάλες εκδηλώσεις. Εκεί πέρα, να πω τα Αίρια, να πω τον Κλινάδο, να πω τη Δαμιώτησα και πρόπερση που οργανώσαμε στο Σαγκρί την άλλη. Είναι δύσκολο να οργανώσει και σε εποχές κρίσης ακόμη δυσκολότερο. Ωραία, εσύ γιατί τα κάνει. Δεν ξέρω ο πολιτιστικός οργανισμός που λειτουργεί εκεί. Και η Σύρος έχει μια κουλτούρα, έχει μια παράδοση. Τι κουλτούρα, λέει, δεν είδες, έχουν κάνει μέσα σε ένα μήνα τώρα όλοι μιλάνε για τη Σύρο. Να πούμε και τα χωριά μας, που είναι εξίσου ωραία και πρέπει ο κόσμος να τα επισκεφτεί. Να τα επισκεφτεί, να απολαύσει τις ομορφιές τους και το τοπικό τους χρώμα. Λοιπόν, τώρα. Αυτά ήθελα να πω γενικά. Τώρα είμαι στη διάθεσή σου να με ανακρίνεις για αυτά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, και γι' αυτό καθυστέρησα να έρθω. Γιατί άλλα χρόνια ερχόμουν για να είμαι στο πανηγύρι του Μποιατζόγκουλου εκεί των Αγίων Αναργύρων. Και φέτο κάθισα γιατί είχα την υποχρέωση να είμαι στο συνέδριο της συμπαράτησης. Όχι υποχρέωση τώρα πάλι και εσύ χρησιμοποίησες λέξη υποχρέωση. Ναι, ναι, έτσι πάω και ψάλλω. Όχι, πάω και ψάλλω. Όχι, έχει γίνει για μένα υποχρέωση. Ναι, όχι για τη γιορτή. Υποχρέωση νόμιζα το άλλο, το συνέδριο. Έτσι όπως όχι, όχι. Υποχρέωση είχα. Κοίταξε να δεις. Εμείς είμαι και στρατιωτικός. Είσαι και καράτα. Μια συνέπεια, ας πούμε. Και μιλάμε σκεφτόμενοι. Μιλάμε σκεφτόμενοι. Εντάξει, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο συνέδριο. Τώρα. Όπως ξέρετε, πριν ένα χρόνο ξεκίνησε μια προσπάθεια αυτή η κατακαιρματισμένη κατακαιρματισμένος χώρος να προσπαθήσει να ξανασυγκροτηθεί, διότι ας μην γελιόμαστε, από την εποχή της μεταπολίτευσης αυτή η παράταξη έχει παίξει καθοριστή με όποια προβλήματα και με όποιες παραλύσεις και με όποια λάθη έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας μας και στην αλλαγή των δομών και γενικά στην εξέλιξή της. Όποιος ταξιδεύει στο εξωτερικό μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τα όποια προβλήματά της και με τα μνημόνια και με είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με υποδομές. Σε αυτά έχει βοηθήσει η παράταξη. Λοιπόν, δεν πρέπει να το. Δυστυχώς γίνανε λάθη. Το 9. Τα λάθη ξεκίνησαν το 9. Όχι. Το 9 έπρεπε να έχουν παρθεί λάθη από το. Το 7 έπρεπε να ξεκινήσουν να παίρνονται μέτρα. Διότι αν τα μέτρα ξεκινούσαν να τα παίρνουν το 7, τότε με την κυβέρνηση Καραμαλή, ίσως να μην χρειαζόταν και μνημόνιο. Τα είπανε οι ίδιοι. Εγώ παρακολούθησα, θυμάμαι, μια συνέντευξη του Παπαθανασίου, τότε ήταν υπουργό οικονομικών, μετά από την κατέστηση που έγινε υπουργό οικονομία, και είπε ότι από το Μάιο το 9 μας έλεγαν οι ξένοι, από το 7. Τι κάνετε, πάρτε μέτρα. Πάρτε μέτρα, πάρτε μέτρα. Ο Καραμαλής δεν πήρε μέτρα, πήγε σε εκλογές. Ήρθε ο άλλος. Αντιμετώπισε μόνος του την κατάσταση. Λάθος. Έπρεπε όλοι να μπουν και να μην έχαμε τα ζάπια και τα προγράμματα Θεσσαλονίκης. Και να χαϊδεύουμε αυτιά, να στείλουμε πολιτικές καριέρες στις πλατείες με τους αγανακτισμένους και με. Όλοι μαζί. Γιατί τα άλλα κράτη βγήκανε από τα μνημόνια? Γιατί φτιάξανε μια εθνική πολιτική. Αυτό λέμε εμείς. Να συνεννοηθούμε
Διότι η χώρα δεν είναι ένα, ένα κανονικό κράτος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν λοιπόν, είναι. Άρα, πάμε λοιπόν, λίγο από την αρχή. Πάμε τώρα. Λοιπόν, εμείς τώρα τι κάναμε στο συνέδριο. Ένα λεπτό. Πήγαμε στο συνέδριο. Ένα λεπτό. Γιατί μου είπε στην αρχαία ιστορία τώρα. Λοιπόν. Καλώς ή κακώς, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, το Πασόκ ή το κεντρός χώρος, όπως θες. Τότε εκφραζόταν κυρίαρχα από το Πασόκ. Έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο για την πορεία της Ελλάδος. Ωραία. Και, έγιναν και λάθη, έτσι. Τα οποία έχουν αναγνωριστεί. Είμαστε η μόνη παράταξη που αναγνωρίζουμε τα λάθη. Που έχουμε αναγνωρίσει λάθη και έχουμε αυτομαστιγωθεί. Και πολλοί μάλλον. Και, και άλλοι δεν τα κάναν. Όχι, δεν τα κάναν. Ναι, εντάξει. Απλά δεν με ενδιαφέρουν. Λένε... Άλλοι δεν θέλουν να αναγνωρίσουν. Ναι, όχι, μην άλλους. Θέλουν να ασχοληθούμε μόνο με αυτά που γίνονται τώρα και τι στοχεύουμε να κάνουμε. Απλά εμένα τι με ενοχλεί θεωρητικά. Με ενοχλεί προσωπικά, έτσι, χωρίς οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 90 το παιχνίδι χάθηκε. Δηλαδή εκεί που θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, κάπου χάθηκε εκεί, τη δεκαετία του 90. Γιατί θεωρώ, και μάλιστα το μίλησα προχθές και με τον κύριο Χαλάρη, ότι δεν μπήκαμε σωστά στην ΟΝΕ. Δηλαδή, όχι, δεν με ενδιαφέρουν τα πλαστά ή οτιδήποτε. Αυτά στα λύσει η ιστορία, αν τα βρει όποιο είναι να τα λύσει και δεν με νοιάζει. Νομίζω ότι βιαστήκαμε πάρα πολύ τότε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΟΝΕ. Αν είχαμε μείνει λίγο περισσότερο, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν πρέπει να μπούμε στη λογική του Καραμαλή ότι μπήκαμε με γυάλινα πόδια. Όχι, δεν με ενδιαφέρει το γυάλινα. Σου επανέλαβα, δεν με ενδιαφέρει. Όλες οι χώρες που μπαίνουν έχουν προβλήματα. Αλλά βρίσκεται η χρυσή τομή. Αυτό που έγινε τότε με τον Καραμαλή, που να βάλει τα αμυντικά, τις αμυντικές δαπάνες. Σου επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει, ενδιαφέρει πώς μπήκαμε. Ναι. Σου λέω, αν θεωρείς ότι ήταν σωστό να μπούμε τόσο γρήγορα. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την αλλαγή του νομίσματος, με τη στρογγυλοποίηση. Εκεί, όταν είδα και δεν περπατούσαν τα μπακαράκια, αυτά τα κόκκινα νομίσματα, λέω το χάσαμε το παιχνίδι. Εκεί δεν μπορούσε να βάλει. Εκεί μπορούσε να. Κατάλαβες. Ναι, δεν διαφωνώ. Πράγματα, τα οποία... Δεν διαφωνώ. Εγώ ξέρεις Κώστα μου. Με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί ακρίβεια. Ναι. Και να μείνει πίσω, το εργασιακό καθεστώς με την παγκοσμιοποίηση διαφοροποιήθηκε. Μπήκαμε σε μια ανεξέλεκτη εργασία που και τώρα μπορεί να πέφτει ανεργία, αλλά δεν είναι θέση εργασίας αυτής. Όχι, δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Είναι οχτάμινα, είναι τετράμινα, είναι τρίμινα. Λοιπόν, και λέει πέφτει απεργία, μα δεν είναι. Δεν πέφτει ανεργία. Απλά θέλω να σου πω ότι εγώ έκανα τουλάχιστον 5 χρόνια να ψάξω να βρω αυτά τα μπακαράκια. Αυτά που λες. Παιδί μου, εγώ έχω 2 σακούλες. Έκανα 5 χρόνια. Και πήγα στην τράπεζα και λοιπόν έκατσα να μετρήσω εγώ τα αυτά. Και τα έχω εκεί στο σπίτι. Σακούλες, δεν έπαιρνα αρέστα. Δεν έπαιρνα αρέστα. Δεν έπαιρνα αρέστα. Κάτω από 2 ευρώ. Αυτό σημαίνει δεν καταλάβαμε την αξία του χρήματος. Όχι. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή εκεί θα μπορούσε το κράτος να πει ότι κοίταξε, βάζουμε όρια. Και θυμάμαι το συγχωρημένο το Βέγκο που είχε βγει να τα ζητάμε και να τα κάνουμε και να τα δείχνουμε. Και δυστυχώς. Κατάλαβε δηλαδή τι μπορεί να χρεώνει σε κάποιον. Όχι το πώ μπήκε. Ίσως το πλαστικό χρήμα βοηθήσει εδώ σε αυτό. Ναι, αλλά και πάλι με λάθος τρόπο πάμε να πλασάρουμε. Ναι, βέβαια. Δεν θυμάσαι, ρε παιδί μου, που αγοράζαμε 50 δραχμές το μπουκαλάκι το νερό και τα 50 λεπτά ξέρεις πόσο είναι. Τριπλάσια τιμή. Ναι. Πήγαινε στη λαϊκή το ματσάκι το μαϊντανό και το παίρνεις με. Και τώρα παίρνεις ένα ματσάκι 50 λεπτά. Δηλαδή τριπλασία στην τιμή. Σου λέω το απλό. Μα το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ το είχε το περισσότερο εμείς που το ζήσαμε ήταν επειδή τρώμε ξέρεις έξω και διαπράγμα το σουβλάκι. Στις 31 του μήνα είχε 170 δραχμές και την πρώτη του μήνα. Με Σαββατοκύριακο μέσα τι ήταν τότε για διαπράγματα, είχε 1 ευρώ. Και του λες 2 ευρώ. Και του λες παλικάρι, πώς έγινε 150% ή 200% πάνω. Μου λες στρογγυλοποίηση. Ουσιαστικά τη στρογγυλοποίηση. Και όταν στην αρχή που βάλανε τις διπλές ταμπέλες σε ευρώ και σε δραχμές, κάπως είχαν κρατήσει τα προσχήματα. Μετά όταν φύγανε, ξεκίνησε το πρόβλημα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάνουμε στο συγκρότημα. Όταν λοιπόν τώρα στο συνέδριο. Λοιπόν, το συνέδριο ήταν πολύ καλό. Ναι. Καταρχήν δημιούργησε ένα πολιτικό γεγονός. Σωστά. Που δεν πέρασε απαρατήρητο. Όχι. Λοιπόν, ο Κυριάκος καλά τα είπε. Όμως ο Κυριάκος ήρθε, και ο Κυριάκος και ο Τζανακόπουλος και οι άλλοι ήρθαν να πούνε αυτά που θέλανε. Το εάν εμείς θα ακούσουμε, θα υιοθετήσουμε ή θα κάνουμε κριτική και θα σας πω τι αποφάσεις πάρθηκαν, οι οποίες στη συνέχεια όμως είναι το ζητούμενο να υλοποιηθούν. Βέβαια. Πάντα το ζητούμενο να υλοποιηθούν. Διότι δεν πετύχαμε. Εκεί πετύχαμε ορισμένα πράγματα τα οποία στη συνέχεια, αν δεν βγούμε να τα κάνουμε πράξη, επεπτερότητα. Δεν είναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν που δημιουργήθηκε ένα πολιτικό γεγονός για αυτό το χώρο, ο οποίος χώρος αυτός ελιδωρείτο, λοιπόν εκλεβάζεται σκοπτικά, ηρωνικά, αλλά όμως αυτό το συνέδριο πρέπει να δείξει ένα πολιτικό σεβασμό. Να του δείξουν μάλλον ένα πολιτικό σεβασμό. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, αλλά όμως ήταν ένα πρώτο βήμα.
ο πολιτικός χώρος έδειξε ότι υπάρχει. Ναι. Και είναι κατακαιρματισμένος. Αυτό, και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Σωστά. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ταβάνι 80-85% και είναι εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς μειώνεται. 80-85 είναι καλό νούμερο, έτσι. Ναι, αλλά όταν έχει 80-85 με αυτά που σας σημαίνει ότι δεν, έχει, δεν παίρνει αυτούς τις αποφάσεις τους που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι σκεπτόμενοι. Ναι. Είναι πόσο θα πάρει δεν ξέρω. Άρα λοιπόν φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα κάτι. Κάτι άλλο ψάχνουμε. Κάτι ψάχνουμε. Όχι. Κάτι ψάχνουμε. Αυτό το χώρο λοιπόν. Για ένα από του λόγου. Δεύτερον, ο στρατηγικός στόχος της συμπαράταξης είναι να ξαναπάρει την ηγεμονία του χώρου του. Δεν θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αυτό το πολιτικό ηθικό πλεονέκτημα και δεν του πρέπει. Τι σημαίνει δεν του πρέπει? Να σου πω γιατί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα αριστερό κόμμα. Ναι. Το οποίο έγινε τη διάσπαση του ΚΚΕ, μετά πήγαν, ήταν οι... Οι 300 του Λεωνίδα και ο λοιπόν. Είχε μια κουλτούρα, είχε μια αγαπημένη κουλτούρα. Αριστερή, ναι, κουλτούρα, θυμάστε που λέγαμε, μπορεί να μην μπαίνει στη Βουλή, αλλά είναι αγαπητός, είναι ωραίος. Όλους αγαπάω. Με την κρίση όμως άρχισε να λέει πράγματα που άρεσαν στον κόσμο και τα οποία οι άλλοι, μην ξεχνάμε, πόνεσε ο κόσμος με τα μέτρα που πήραμε, διότι επανασχεδιάστηκαν ζωές, ναι, κλείσανε επιχειρήσεις, κοβήκανε μισθοί, κοπήκανε συντάξεις και συνεχίζονται. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ τους χαϊδεύει τα αυτιά. Τι είναι, έκρηξη. Φύγανε και από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Φύγανε και από το ΠΑΣΟΚ αυτοί που θέλανε τις καρέκλες και πήγαν εκεί. Για δίθεν αντιμνημονιακή. Τι να πω τώρα. Την Τσάκρη να πω, τον Κουρουμπλή να πω, τον ένα να πω, τον άλλο να πω. Λοιπόν, δεν βάζω στη μέση το φίλο μου τον Νίκο Τοντόσκα, γιατί εντάξει, είμαστε φίλοι. Ναι. Χρόνια συνάδελφοι και φίλοι. Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα έχω στο απειρόβλητο τον Νίκο. Κάποια στιγμή θα φάγει αυτό, δεν γίνεται. Λοιπόν. Έγινε η διάσπαση σε εκλογές τις δεύτερες μετά το δημοψήφισμα. Σωστά. 53 και υπόλοιπα. Λοιπόν, όχι 53, όχι 53 είναι μέσα. Η ΛΑΕ. Η ΛΑΕ με τους. Λαφαζάνη και αυτό. Ναι. Οι οποίοι λένε και η Κωνσταντοπούλου λένε ότι εμείς εκπροσωπούμε πλέον αυτόν. Και ήρθε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ, το νέο πλέον, με τον τρόπο του να καθιερωθεί μέσα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα το Ευρωπαϊκό και να λέει είμαστε. Εμείς ο χώρος της κεντροαριστεράς και χωρίς εμάς κεντροαριστερά θα είμαι. Λοιπόν, εμείς σαν δημοκρατική συμπαράταξη λέμε ότι δεν το δικαιούται αυτό το χώρο και πρέπει να τον ανακτήσουμε εμείς, να ενωθούμε με νέο λόγο, σύγχρονο, με νέα πρόσωπα, με νέα οργάνωση και να βγούμε να διεκδικήσουμε την ηγεμονία του χώρου μας. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος μας. Ναι. Δηλαδή και το συνέδριο, ναι, το συνέδριο έκανε τρία πράγματα. Περίμενε, sorry, ένα λεπτό. Δηλαδή το παιχνίδι δεν γίνεται για την καρέκλα πάλι. Όχι. Γιατί όχι, μου χρησιμοποιήσει τη λέξη πριν, ηγεμονικό χώρο, να πάρουμε ξανά την ηγεμονία, ναι, στο εννοώ, χώρο. Δηλαδή, εννοώ δηλαδή να πάρουμε το χώρο πολιτικά που μας ανήκει. Δηλαδή, σοσιαλδημοκράτες, κεντροαριστεροί, ριζοσπαστικό κέντρο, οικολόγοι, αναλυτική αριστερά. Κανένας δεν είμαστε εσείς από αυτούς. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς ενώνουμε. Μάλιστα. Και θέλουμε να φτιάξουμε τη δημοκρατική συμπαράταξη. Τι πετύχαμε στο συνέδριο? Πρώτον, αυτοπροσδιοριστήκαμε. Αυτοί. Ναι. Μιλήσαμε για το πρόγραμμα Ελλάδα. Το πρόγραμμα Ελλάδα τι είναι? Είναι το τι θα κάνουμε μετά. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απαντάει σε γενικούς άξονες βέβαια για το καινούριο τρόπο που θα λειτουργεί το κράτος, για τη νέα επιχειρηματικότητα, για την κοινωνική δικαιοσύνη που πρέπει να μπει σε κάθε, για το ότι πρέπει να δημιουργηθεί νέος πλούτος είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Τέτοια λένε όλοι όμως. Λοιπόν, ο καθένας φαίνεται και κρίνεται από τις πράξεις του. Ναι. Μπορεί να λέει και
Και η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω. Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια λέει. Και η Νέα Δημοκρατία. Ξαναφτιάξουμε πάλι το κράτος. Ναι, ο καθένας με τον τρόπο. Κοίταξε, είναι γενικό το πρόγραμμα αυτό. Αλλά η κοινωνική δικαιοσύνη κυρίαρχη και το τρόπο που θα φτιάξει τις δομές της δικαιοσύνης, τις δομές της επιχειρηματικότητας, το φορολογικό σύστημα, όλα αυτά τα πράγματα με τον τρόπο. Κοίταξε να δεις. Τα πολιτικά συστήματα είναι τρόπο ζωή. Okay. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα έχει εξαφανιστεί αυτό το πράγμα. Η αριστερά έχει αρχές, ιδέες και αξίες και δεν μπορείς να λες ότι είμαι αριστερό και να κάνει νεοφιλελεύθερα προγράμματα. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα σήμερα. Απλά ξέρετε με ενοχλεί. Δηλαδή, ο δεξιός έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, εκφράζει ένα συγκεκριμένο κόσμο. Ναι. Το ίδιο σε σοσιαλδημοκράτες και τον αριστερό. Το ίδιο η αριστερά, το ίδιο οι κομμουνιστές. Δηλαδή, είναι τα κοινωνικά συστήματα. Εγώ όταν τα σπούδαζα αυτά τα πράγματα, λέγανε ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν μπορεί ο άλλος να λέει ότι είναι αριστερός και να ζει καπιταλιστικά. Όχι βέβαια, εντάξει, αυτό είναι το λάθος. Ναι, αλλά ξέρετε με το κλίμα. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν είχε πει κάποτε ο Καρατζαφέρης, είναι λέει μια σκουτέλα που είναι όλοι μέσα και βαστάνε μια κουτάλα και μετά βγαίνουν απ' έξω και λένε ότι είναι. Ενώ ζουν. Έχει δίκιο, βέβαια έχει δίκιο. Απλά αυτό που με ενοχλεί εμένα ως μικρότερο θεωρητικά είναι το γεγονός ότι τόσα χρόνια ακούω ότι όλοι έρχονται για να σώσουν την Ελλάδα και να προσφέρουν κάτι το καινούριο. Λοιπόν. Καταρχήν, δεν μπορούμε να πούμε ότι κανένας δεν αγαπάει την πατρίδα του. Βέβαια, δεν είπε κανένας. Όλοι λοιπόν, με τον τρόπο που σκέπτονται, εάν δεν υπήρχε η αναξιοκρατία, αν δεν υπήρχε το πελατειακό όργανο και υπήρχαν σωστές δομές, μπορούσαν όλοι να την υπηρετήσουν. Αυτό είναι που χαλάει τη ζημιά. Ναι, αλλά το πελατειακό κράτησε οτιδήποτε. Διότι δεν υπάρχει αξιοκρατία, διότι τους νόμους που φτιάχνουμε που δημιουργούν αξιοκρατία, τους καταργούμε γιατί πρέπει να βολέψουμε και να κάνουμε και να ράμε. Φτιάχνουν τους κομματικούς στρατούς. Δυστυχώς όλοι. Και στο τέλος αυτοί που κάνουν αυτά επιβραβεύονται. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Όχι, άστε, γιατί θα πάμε σε υψηλούς πολιτιακούς άρχοντες. Δεν θα πάμε στο. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Όλα αυτά που λες. Δηλαδή είναι από τη μεταπολίτευση και μετά θα μπορούσε το Πασόκ. Είναι αυτονόητα. Είναι αυτονόητα και θα μπορούσε το Πασόκ να τα υποστηρίξει ή να μπορέσει να τα ελέγξει. Γιατί, στην Ελλάδα των μνημονίων δεν μπορέσαν να συνοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις που παρακολουθούσαν να προθέσει τη Βουλή. Χθες. Εντάξει, είναι αστείο. Δηλαδή ζωφερή εικόνα. Ζωφερή εικόνα. Δηλαδή επάνω σε ένα πτώμα, τι κάνουν στη. Ναι, αυτό. Βρίζονται μεταξύ τους. Και να φτιάξουν μια ομάδα. Να μου πεις τι πολιτική θα ακολουθήσει αυτή η ομάδα. Επιλέγουμε τι θέλουμε. Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να είμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, καθόμαστε σαν κράτος και βγαίνουμε και λέμε αλήθειες στον κόσμο. Αυτά μπορούμε να κάνουμε, αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα συνδεθούμε με τους δανειστές, τους εταίρους, όπως θα πες τους. Λοιπόν, και θα πρέπει να δώσει μια προοπτική και μια ελπίδα στον κόσμο. Λένε ψέματα, ρε παιδί. Αυτό το ψέμα όμως ο κόσμος το έχει καταλάβει. Γι' αυτό και γυρίζει την πλάτη. Στα κοινά, στην πολιτική, ναι. Στο ένα στο άλλο. Διότι. Το βλέπω εγώ μέσα στους συλλόγους. Τους συλλόγους. Υπάρχουν σύλλογοι μεγάλοι οι οποίοι έχουν κρίση. Γιατί δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Αυτά ναι, τα λίγα. Ναι, δεν είναι θέμα οικονομικό πλέον. Όχι μόνο οικονομικό. Είναι και κουλτούρα, είναι και παιδεία, είναι και πολλά πράγματα. Ναι. Είναι κοινωνικό, πολιτικό. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Απλά αυτή η κρίση μπορεί λοιπόν, να έχει απογοητευτεί. Γιατί δεν βγαίνει ο κόσμος τώρα, γιατί ευχαριστημένος με τον Τσίπρα. Έχει απογοητευτεί ο κόσμος. Θέλει μια ελπίδα, θέλει ένα άλλο όραμα, θέλει μια αλήθεια να του πεις τι θα γίνει. Τώρα το ξέρεις ότι συζητούσαμε χθες το βράδυ στο Τζόνι εκεί που πάμε Σαγκρή. Τα βράδια εκεί στο Σαγκρή. Λοιπόν, μια παρέα, είμαστε εκεί 10-15 άτομα, ας πούμε, που κάνουμε μια διαβούλευση κάθε βράδυ εκεί και μεταξύ ρακίες, μπύρας και κρασίας το φτάνουμε στις 3 και 4 ώρα το πρωί. Μια χαρά. Λοιπόν, όλα είναι συμφωνημένα. Να σου πω μέχρι το 60. Αυτά θα μπορέσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να πάμε να τους πούμε ότι δεν μπορούν να γίνουν. Διότι θέλει μέτρα και μέτρα και μέτρα. Λέμε τώρα δεν πάρουμε άλλη μέτρα. Μα έρχονται το φθινόπωρο με άλλη βαλίτσα. Μέτρα. Με άλλη βαλίτσα. Ναι, με άλλη βαλίτσα. Θα σταματήσει. Αυτό όμως εσύ πρέπει να το σταματήσεις. Εμείς δηλαδή λέμε εθνική συνεννόηση. Το φωνάζουμε συνέχεια. Εθνική συνεννόηση. Σταματήστε τις κοκορομαχίες. Ελάτε να φτιάξουμε μια εθνική ομάδα. Να πάμε εκεί να τους πούμε αυτά μπορούμε να κάνουμε. Αυτά αντέχει ο κόσμος. Αυτά μπορούμε να αξιοποιήσουμε στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή αυτά που έχουν γίνει αυτά τα τελευταία χρόνια. Capital controls. Υπερταμείο. Το 19 θα γίνει χαμός με τις συντάξεις. Ναι. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Όχι πάντα συνειδητοποιήσει. Τι, κάθε μέρα τι θα γίνει το 19 και γι' αυτό πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο 18. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, όποιο κόμμα πάει με αυτά τα μέτρα το 19, δεν πρόκειται να πάρει διψήφιο αριθμό. Ναι.
Ποιος θα τον ψηφίσει? Απλά ο λαός, επειδή είναι τόσο πρέπει κράσιμο, λοιπόν να τρέξουμε. Ασχολείται μόνο με την καθημερινότητα, δεν τον νοιάζει το 19. Είναι ναι, μακριά. Ναι, σου λέει, τι όπηγε ζουράρι. Δεν ξέρω αν το είπε ή όχι ο Κώστας. Αλλά το θέμα είναι, θα ζήσω μέχρι αύριο, σου λέει. Άμα καταφέρω και σήμερα, πάμε για σήμερα. Ναι, πάμε για αύριο. Τι να κάνουμε. Ναι, αλλά η ποιότητα ζωή πέφτει συνέχεια. Λογικό είναι να πέφτει συνέχεια. Όταν δεν υπάρχει το όραμα που λέμε, δεν γίνεται τίποτα. Ο δραχμοσυντήρητος έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, η Αθήνα είναι φτωχομάνα. Τεράστια. Οι λαϊκές, η κεντρική αγορά σε ψάρια και κρέατα, τα φτηνά ενίκια στις αστικές, στις περιοχές, στις λαϊκές, μπορούν και ζουν φτηνά με αυτά τα λίγα. Εδώ στην επαρχία δεν μπορούν. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, εμείς ζούμε άλλο παραμύθι όμως. Ένας οικογενειάρχης εδώ, ας πούμε, δεν λέω ότι είναι ακριβό το νησί, έχει πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, αλλά ένας που βάζει συνέχεια το χέρι τσέπη να πάρει το κρέας, το μαρούλι, το ντομάτα, το αυτό, δεν φτάνει. Ναι, είναι θάνατος. Είναι... Δεν θέλω να κάνω σύγκριση τιμών τώρα, έτσι. Όχι, όχι, μην το ψάξεις. Αλλά η Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι φτωχομάνα. Ναι. Εγώ θέλω να μου πεις, μιλάμε για ομοψυχία και τέτοια πράγματα, έτσι. Ότι να πάμε ενωμένοι και αυτά. Στο συνέδριο όμως, λοιπόν, τα site γράφουν ναι. ότι όταν βγήκε να μιλήσει ο Βαγγέλης, η Φόφη ήταν έξω. Όχι. Να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί ήμουν παρόν. Παράλληλα με την κεντρική αυτή. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στην εκπομπή μας, που είναι μια προσφορά του γραφείου Άκουσε τα Μέγα της Μαρίας Αλτέγη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έτσι κι αλλιώς με τον κύριο Βερνίκο θα μείνουμε για αρκετή ώρα ακόμα. Έχουμε συζητήσει να κάνουμε. Λοιπόν, καλό το καφεδάκι, αλλά ο καλεσμένος μας έχει όρεξη και πρέπει να πει ορισμένα πραγματάκια. Μην γελάς. Λοιπόν, και με τον κύριο Βερνίκο έχουμε μείνει στη στιγμή που μιλάει ο κύριος Βενιζέλος, αλλά η Φόφη δεν είναι μπροστά. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, διότι έχουν γραφεί πολλά, τα έχω διαβάσει και δεν ανταποκρίνω στην πραγματικότητα και δεν θέλω να οροποιήσω καταστάσεις. Ήρθε ο Βενιζέλος, είχε προγραμματιστεί να μιλήσει στις 12.30 ώρα. Ήρθε από τις 12 και 10 μου φαίνεται μπήκε στο, γιατί ήμουν δύο θέσεις από πίσω καθόμουν. Κάτσε, χαιρετιστήκανε. Όμως παράλληλα λειτουργούσαν και τα εργαστήρια, τα πολιτικά, τα εργαστήρια τα πολιτικά, τέσσερα σε εξέλιξη. Και σηκώθηκε η πρόεδρος, πήγε, έκανε μια μικρή βόλτα, γιατί είχε χρόνο μέχρι να ανέβει ο Βενιζέλος στο βήμα. Και μόλις ξεκίνησε η ομιλία του, την πήρανε τηλέφωνο και σε 5 λεπτά είχε γυρίσει. Και ήταν εκεί και τον άκουσε. Κατάλαβες. Έλειπε την ώρα που ξεκίνησε. Έλειπε. Αλλά έφυγε παρουσία του. Και μέχρι να βγουν οι τρεις να μιλήσουν οι άλλοι δύο ομιλητές, και μετά θα έπαιρνε το λόγο, γιατί είχαν ανακοινωθεί οι δύο προλαλήσαντες του Βενιζέλου. Και αμέσως γύρισε και παρακολούθησε την ομιλία. Η σχέση τους πώς είναι? Κοίταξε να δεις. Ο Βενιζέλος είναι άνθρωπος ο οποίος έχει τις απόψεις του. Έχει φτιάξει ένα όμιλο σκέψεων στον Οικίκλος, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ πετυχημένο συνέδριο. Είχε κάνει περιφερειακές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα με το Οικίκλος και συνόψισε αυτά τα πράγματα σε ένα διήμερο συνέδριο στο Κάρολο, το οποίο το παρακολούθησε, ένα εξαιρετικό συνέδριο που έκανε για την μετά Ελλάδα εποχή, και αν μπορούμε να ονειρευτούμε. Λοιπόν, ο Βενιζέλος έχει δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή στηρίζει την παράταξη. Αν και τον κατηγορούν ότι θα πάει στη Νέα Δημοκρατία και αυτά, τα έχει διαψεύσει όλα αυτά. Λέει τις απόψεις του και λέει τη γνώμη του για το τι πρέπει να γίνει. Και μάλιστα έχει πει ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Θα ήταν καλός πρωθυπουργός. Κοίταξε, από όλους ο Βενιζέλος αναγνωρίζεται ότι είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Έτυχε σε συγκυρίες. Και να πω ότι έκαψε το χαρτί του. Μπορεί να είναι και έτσι. Δηλαδή καμιά φορά τα γεγονότα προτρέχουν των προσώπων. Ήταν άτυχος. Θα το άρεσαν μπροστά, θεωρείς, ή το άρεσαν από πίσω και να κινεί νήματα? Μέσα στο Πασόκ παλιά, οτιδήποτε και είπες να γίνει. Είπες τη λέξη Πασόκ πρώτη φορά. Ναι, ναι. Στη μία ώρα που μιλάμε. Μέσα στο Πασόκ παλιά, διότι αυτό κυριαρχούσε, οτιδήποτε και να γινόταν, είτε μέσα στη Βουλή είτε εκτός Βουλή, λέγανε όλοι. Το Βενιζέλο τον ρωτήσατε. Σωστά. Θέλω να σου πω δηλαδή τη γνώμη και πώς τον σεβόταν και πώς τον συμπεριφερότανε όλοι. Mm. Αλλά όταν ήταν να γίνει πρόεδρος, είδατε τι αντιμετώπιση. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα, θα κατέβει για πρόεδρος. Τι πρόεδρος? Στο νέο κόμμα. Θα δούμε.
Θα σου πω τώρα. Ναι. Να προχωρήσουμε λίγο τα του συνεδρίου. Γιατί... τα οποία εμέσως θα πάρεις και απαντήσεις για όλα αυτά που ρωτάς και είναι λογικό να τα ρωτάς αυτά. Άρα λοιπόν, προσδιορίσαμε ποιοι είμαστε. Με το πρόγραμμα λέμε τι θα κάνουμε. Ναι. Το επόμενο βήμα τώρα τι είναι. Εφόσον προσδιορίσαμε την ταυτότητά μας στην πολιτική κτλ. Κτλ. Πάμε να εκλέξουμε ένα αρχηγό από τη βάση. Αλλά θα έχει προηγηθεί με επικεφαλής τον Αλεβισάτο το νέο, η νέα βάση, να το πω έτσι, Απετηρίδα. Ναι. Μητρό που λέγει η Νέα Δημοκρατία. Μητρό τη συμπαράταξη από όλου του φορεί, γιατί αυτή τη στιγμή φορεί είναι πέντε. Στο συνέδριο ήταν ο Θοδράκης, ήταν και ο Λυκούδης από το ποτάμι και εκφράστηκε θετικά. Ήρθε και ο Ραγκούσης. Ο Ραγκούσης ήρθε και είπε ότι καλό τους πολίτες που στηρίζουν την ώρα αποφάσεως να έρθουν εδώ, διότι αυτά που πρεσβεύαμε στην ώρα αποφάσεως υλοποιούνται τώρα. Ναι. Και δεν βρίσκω το λόγο γιατί οι Διαμαντοπούλοι και ο Φλωρίδης δεν έρχονται. Τελικά, και ο Θατσέρης. Τελικά η καρέκλα είναι δύσκολη. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να διώξουμε εμείς στις κινήσεις πολιτών και είμαστε εκεί και προωθούμε και στηρίζουμε αυτή το ενιαίο. Μάλιστα. Λοιπόν, το οποίο ενιαίο πρέπει να πάρουν απόφαση. Εγώ στην τοποθέτησή μου είπα ο χρόνος είναι πολύς μέχρι το οργανωτικό συνέδριο του Δεκεμβρίου για να αποφασίσουν τα κόμματα και το Κηδισό και το Πασόκ για να πάμε στον ενιαίο φορέα. Αυτή τη στιγμή παρουσιάσαμε το νέο σήμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και στο κάτω μέρος σε μια σειρά για ιστορικούς λόγους μπήκανε και τα σήματα των φορέων που υλοποιούν τη συμπαράταξη. Αύριο μπορεί να μπει και το ποτάμι. Μέχρι να φτάσουμε εκεί. Η επιδίωξή μας είναι να βγούμε από το οργανωτικό συνέδριο του ΔΕΓΙ. Αφού εκλέξουμε λοιπόν τον αρχηγό για να πάμε χρονικά, θα πάμε να κάνουμε το οργανωτικό συνέδριο. Που εκεί πέρα πρέπει να πάμε με ξεκάθαρες απόψεις το Δεκέμβριο, ότι κάνουμε το ενιαίο, δεν κάνουμε το πολυκομματικό. Πάμε στον ενιαίο, οργανώνουμε τα όργανα του νέου κόμματος, Κεντρική Επιτροπή, Συμβούλιο, όπως θες, πώς θα ονομαστούν κτλ. Και τρέχουμε το πρόγραμμα Ελλάδα να το συγκεκριμενοποιήσουμε για να βγούμε στον κόσμο και να μην του λέμε γενικόλογα πράγματα, αλλά να εξειδικεύσουμε σε κάθε. Διότι αυτό το πρόγραμμα βάζει μέσα και την περιφέρεια. Να αξιοποιήσει δηλαδή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά της κάθε περιφέρειας, ούτως ώστε να γίνει ένας συγκερασμός μεταξύ κεντρικού κράτους και περιφέρειας και να αξιοποιηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, της στερεά, της υπηρετικής Ελλάδας. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Και ο στρατηγικός στόχος τώρα είναι να βγούμε στον κόσμο, να του πούμε τι πετύχαμε, τι κάναμε, ποιος είναι ο στρατηγικός μας στόχος και πώς θα πορευτούμε για να αποκτήσουμε την ηγεμονία. Διότι η επιδίωξή μας είναι εμάς να ξεκαθαρίσουμε και ορισμένα πράγματα. Εμάς ο πολιτικός μας αντίπαλος ήταν, είναι και θα είναι δεξιά. Λογικό είναι. Όμως πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκπροσωπεί εμάς. Μάλιστα. Να κάνουμε μια αυτό. Πρέπει να επανέλθει εκεί που ήταν. Στις αξίες, στις αργές και τις δέες της αριστεράς και με τα όποια ποσοστά της. Επίσης κάναμε και κάτι άλλο σοβαρό. Αποκλείσαμε και όσοι πήγανε και συνεργαστήκανε μαζί τους για την καρέκλα. Αυτούς τους αποκλείσαμε. Δεν τους είχαμε πίσω. Ωραία. Τον κόσμο θέλει. Εδώ μια διευκρίνηση θέλω να μου κάνεις. Κάναμε ένα σχολιάκι για τον Βενιζέλο. Να κάνουμε ένα σχολιάκι για τον Γιώργο. Του Παπαδρέου. Γιατί διάβασα ότι έγινε ένα σκηνικό ότι ήταν ο μοναδικός ο οποίος είχε χειροκροτητές από κάτω και εγώ στις εκλογές, στήριξα τον Βενιζέλο. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη προσωπικότητα που μπορούσε να βοηθήσει την Ελλάδα. Αλλά ήταν σε συγκυρία. Είναι παρορμητικός. Αυτό είναι το ελάττωμα. Ο Βενιζέλος. Ωραία. Για τον Γιώργο λέμε τώρα. Ο Γιώργος ο Παπαδρέου θέλω να πιστεύω ότι είχε όλες τις καλές προθέσεις για να βγάλει την Ελλάδα με τον τρόπο που σκεφτόταν εκείνος. Το λάθος του ήταν ότι δεν απέτησε, ότι ξεκίνησε μόνος του να κάνει αυτά τα πράγματα που έκανε. Ναι. Και εκεί έχασε το παιχνίδι. Γιατί ο κόσμος είχε μάθει διαφορετικά, πόνεσε ο κόσμος και του γύρισε την πλάτη. Όχι, όχι. Θέλω να κάνω μου κάνεις ένα σχόλιο για την παρουσία του τώρα, Παπαδρέου στο συνέδριο. Να σου πω. Γιατί έγινε και εκεί πάλι ένα σκηνικό. Παρακολούθησα το συνέδριο του Κηδισσού. Ναι. Καταρχήν δεν σου κρύβω ότι υπάρχει μια λατρεία σε αυτόν τον άνθρωπο από τους συνεδρούς στο Κηδισσό. Αυτό που είδα εγώ ήταν πρωτόγνωρο για μένα. Λατρεία γιατί? Δεν ξέρω.
Αγάπη, ρε παιδί μου. Μόλις βλέπανε Παπαδρέου, αν βγούκε στο συνέδριο, ας πούμε, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί και μόλις μπήκε μέσα στο συνεδρίο, λες και ήταν πρόεδρος. Ναι, και έγινε παρεξήγηση, γι' αυτό θέλω να σου πω. Δεν χρειάζονται. Εμείς θέλουμε νέο ύφος, νέο ήθος. Εγώ το είπα στην τοποθέτηση που έκανα, ότι δεν μας χρειάζονται πια ούτε κλακαδόροι, ούτε χειροκροτητές, ούτε. Διότι ο κόσμος τα έχει ξεπεράσει, έχει υποφέρει, έχει ματώσει. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε να του πούμε αλήθειες. Τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε, ποιο το όραμα. Ο Γιώργος δεν έλεγε αλήθειες. Δηλαδή, όταν βγήκε το. Ο Γιώργος πάντα έλεγε θεωρητικά ωραία πράγματα. Αλλά στην πράξη, ας πούμε, δυσκολευόταν από τις συγκυρίες, από τον. Από τον κόσμο που είχε γύρω του, πήρε τη χώρα σε μια δύσκολη εποχή, δεν προσπάθησε να βρει συμμάχους στο εσωτερικό, μιλάω πάντα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους δανειστές και γενικά τα προβλήματα της χώρας, και είδατε ότι το Πασόκ δεν άντεξε, η Νέα Δημοκρατία διευρυμένη δεν άντεξε. Εντάξει, ο Παπαδήμος είχε πεπερασμένο χρόνο, είχε συγκεκριμένο χρόνο. Ναι. Έχει την εντύπωση ότι βλέπεις δημοσκοπικά τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρξει εθνική συνεννόηση. Το επαναλαμβάνω, να φτιάξουμε μια εθνική ομάδα με ένα συγκεκριμένο στόχο για να πάμε, εφόσον επιλέξαμε να είμαστε στην Ευρώπη, στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, να γίνουμε ένα σύγχρονο κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Πρέπει να φτιάξουμε μια εθνική ομάδα και να πούμε αυτά που μπορούμε σε τόσο χρόνο, μέσα σε βάθος χρόνου, και να μην τσακώνονται για την καρέκλα. Μπορεί ο Έλληνας να κάνει εθνική ομάδα. Οι άλλοι πώς την κάνανε. Οι Πορτογάλοι πώς την κάνανε. Οι Ιρλανδοί πώς την κάνανε. Πώς την κάνανε και βγήκε. Η Κύπρος πώς τα κάνανε. Αυτοί γιατί βγήκαν. Εμείς δηλαδή τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εσείς το πελατειακό κράτος. Εγώ δεν είμαι πολιτικό. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Εμείς αυτό πιστεύουμε και αυτό προώθουμε. Εθνική Ελλάδος είχαμε το 2004 στο ποδόσφαιρο, το 1987 στο μπάσκετ. Κάπου αλλού δεν νομίζω να έχουμε εθνική ομάδα. Ήρθε και λοιπόν ο χρόνος αυτά να γίνουν. Το βέβαια πού θα πάει. Ναι, το αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε. Να πάμε, εφόσον αποφασίσαμε ότι θα είμαστε μέσα στη σκληρή πυρήνα της Ευρώπης, να πάμε να πούμε ότι αυτά μπορούμε και αυτά ένα μεταβατικό στάδιο, ένα κάτι. Εδώ βλέπεις ότι δεν μιλάνε, δεν λένε αλήθεια. Δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα, δεν θα κόσμοι συντάξεις, δεν θα μπουν νέοι φόροι. Πάρε εκεί, υπογράφουν άλλα. Ωραία. Μία ερώτηση την οποία μπορείς να μου απαντήσεις, μπορεί και όχι, δεν ξέρω αν μπορείς ή όχι. Ο Σόιμπλε βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν επιβάλλω πράγματα και τέτοια πράγματα. Άκου να δεις. Εδώ έχεις τα μνημόνια είναι στόχοι. Ναι. Δίνει σε κάθε κυβέρνηση δυνατότητες πολιτικών. Όταν λοιπόν δεν κάνεις τίποτα, θα σου επιβάλλουν και τις πολιτικές. Μάλιστα. Δυστυχώς. Δηλαδή ουσιαστικά το μνημόνιο είναι ένα. Εγώ πιστεύω ότι το κάθε μνημόνιο μπορείς να διαφοροποιήσεις ορισμένα μείγματα πολιτικής. Ναι. Διότι βάζεις στόχους. Τι είναι. Δεν μπορείς να δανειστείς, θα σου δανείσω εγώ, αλλά θέλω. Αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό. Λοιπόν, βρες τρόπο, κάνε το. Ναι. Θες να πας μέσω φόρων, θες μέσω ανάπτυξης, θες μέσω άλλων τρόπων, κάνε το. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι μέσα από εγώ πιστεύω το ότι παράταξη το μπορούμε να όχι να διαπραγματευτούμε όλοι μαζί, χωρίς πολιτικό κόστος, ναι, χωρίς καρέκλες, να μπορέσουν να βγάλουν ένα εθνικό σχέδιο και να πάνε αυτά μπορούμε σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια και σιγά σιγά να γίνουμε ένα κανονικό κράτος. Και μετά άσου να τσακώνουμε. Και το γεγονός ότι πάνω σχέρω, όπως είπες και νωρίτερα, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή δεσμευμένοι μέχρι το 60 κατά πάσα πιθανότητα. Μέχρι το 19, μέχρι το μνημόνιο είναι μέχρι το καλοκαίρι του 18. Μετά πάμε στο 3,5% μέχρι το 22. Ναι. Μετά από το 22 έχουμε 2% μέχρι το 60. Το υπερταμείο πόσα χρόνια είναι. Αρκετά, δόξα τω Θεώ. Και τι περάσανε με το ΤΑΙΠΕΔ, να μην διώκονται. Ναι, ουσιαστικά αυτό περάσανε. Να μην διώκονται. Τι, δηλαδή λιμένα τα χέρια. Δεν έχετε δικαίωμα να επέμβετε πουθενά. Αυτά είναι κατά τη. Μπορεί να τα αλλάξει όμως. Μπορεί να τα αλλάξει μια κυβέρνηση. Ναι, μια εθνική κυβέρνηση νομίζω ότι μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα και να επιτύχει περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα. Όχι, εμάς ήταν τιμή μας που ήρθατε. Θα είναι χαρά μου όποτε θέλετε και έχω κάτι να πω έτσι. Βέβαια. Ταπεινά. Για το Σαγκρί έχουμε τίποτα να μου πεις τώρα να λέω. Για το Σαγκρί. Το Σαγκρί, ας πούμε. Έχεις δύο λεπτά γι' αυτό. Ναι, σε ευχαριστώ. Είναι υπέρα αρκετά. Λοιπόν, εμάς. Το ΚΕΙ, ναι, να το πω. Το ΚΕΙ είναι ένα σχολείο το οποίο είναι καθοριστικό στην εξέλιξη του πρωτογενείου τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Σε μια εποχή των ανεξέλεκτων φαρμάκων και των νέων καλλιεργειών που πρέπει, η κοινή αγροτική πολιτική δεν μπόρεσε να το κάνει, αλλά με τις επιδοτήσεις κάνουν άλλα πράγματα που ουσιαστικά ήταν να αλλάξουν τον τρόπο. Εντάξει. Τον τρόπο της γεωργίας. Δεν έγινε δυστυχώς. Λοιπόν, θα βοηθούσε.
πρέπει να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, να γίνει και να οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο Δήμος και το Υπουργείο να ενσκύψουν και να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ένα ευχάριστο έχω να πω για το χωριό μας, mm-hmm. που μου είπε ο Νίκος ο Μαϊτός, ότι εντάχθηκε το αποχετευτικό σε ένα πρόγραμμα και προωθείται να γίνει επιλέξιμο με αυτά τα 5 εκατομμύρια τώρα που θα συνεδρούμε, και αυτό είναι το ευχάριστο. Μάλιστα. Ωραία. Από εκεί και πέρα, τα Δημήτρια θα γίνουν πάλι φέτος 29, 30, 1, 2, 3 και ελπίζουμε όσοι έρθουν στο Σαγκρί και όσοι περάσουν από το Σαγκρί να ικανοποιηθούν. Να πούμε και για τα δύο μαγαζιά που έχουμε, το Μήλο επάνω που είναι μια ωραία καφετέρια και μπορούν να πάνε να πιούν τον καφέ τους, και την ταβέρνα του Τζόνι που μπορούν επίσης που να απολαύσουν πάρα πολλά πράγματα, Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς και κάπου εδώ ευχαριστώ και τον Κάμπο, τις παραλίες του Κάμπου, γιατί ανήκουν στο Σαγκρί, πρέπει να αποκτήσουν μπλε σημαία το γρηγορότερο. Αυτό εξαρτάται από το Δήμο. Να πάλι λίγο το πρέπει να πω. Εγώ το είχα πει ότι η μικρή Βίγλα και ο Ερκός είναι. Ο Ερκός είναι. Αλλά η μικρή Βίγλα είναι μια παραλία οικογενειακή. Πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει αυτά που έχουν ενδιαφέρον. Το θέμα δεν είναι μόνο να αποκτήσει μια απλή σημαία, να αποκτήσει τις υποδομές που υπάρχουν για να μπορέσει. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Να έχει ναυαγωσώστη, να έχει τουαλέτες, να έχει αλαξιέρες, να έχει ντουζιέρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, πρέπει το γρηγορότερο δυνατό να το κάνει αυτό. Ωραία, λοιπόν. Και εγώ ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βερνίκο. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο να κυλήσει η εκπομπή ευχάριστα και κυρίως να μάθουμε πράγματα που ήταν αρκετά σημαντικά, κυρίως για τον φορέα, ο οποίος είναι έτοιμος να, γιατί όχι, να αναλάβει και πάλι την ηγεμονία του χώρου. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Είναι πολύ δυνατή η λέξη, έτσι κι αλλιώς. Εμείς είμαστε εδώ στον Aegean Voice 107,5, τη Φωνή του Αιγαίου. Είμαστε στην εκπομπή Carpe Diem Ανταρξιστίνη ημέρα και θα παραδώσουμε την σκητάλη στην κυρία Δάναη Μαύρου και στην εκπομπή Εκατέρωθεν. Το ευχάριστο πάντως είναι για την άξιο σχήματα σε θέματα παιδείας, ότι ο μικρός Χωριανόπουλος, ο απόφυτος του Γενικού Λυκείου Νάξου, είναι ένας από τους 35 μόλις σε όλη την Ελλάδα που έγραψε 20 στα μαθηματικά. Αν μη τι άλλο, αυτό είναι εντυπωσιακό από μόνο του. Μου επιτρέπεις, αυτό μου έδωσες έναυσμα να κάνω ένα σχόλιο. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν στις εκτάσεις. Και θέλω να τους πω το εξής. Τώρα που θα συμπληρώσω και τα μεταγραφικά τους. Να φροντίσουν να κάνουν σπουδές που έχουν επάγγελμα. Σωστά. Διότι και οι γονείς θα ταλαιπωρούνται και τα παιδιά θα ταλαιπωρούνται και θα φτάσουν στην ηλικία των 25, 26, 27 χρονών και θα λένε τώρα τι έκανα. Πάντως ο πρώτος από την τραγική. Να επανασχεδιάσουν και τώρα που είναι ακόμη νωρίς και προλαβαίνουν, να σχεδιάσουν και να κάνουν ένα έξυπνο βιογραφικό και να αναζητήσουν σπουδές που θα βγάζουν επάγγελμα. Σωστά. Δεν θα τους πω τι θα κάνουν εγώ. Όχι, αλλά όχι. Να μην κάνουν άγονες σπουδές. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Απλά να σου πω μόνο ότι ο πρώτος της τραγίας αυτή τη στιγμή δίνει εξετάσεις για τις στρατιωτικές σχολές. Ο πρώτος μαθητής στην τραγία, ο Βούλγαρης. Οι στρατιωτικές σχολές είναι υψηλά. Είναι υψηλά γι' αυτό. 18-500. Παγγελματική αποκατάσταση. Μεγάλη, σίγουρα. Αλλά είναι δύσκολο όμως. Εντάξει, δύσκολο. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους και είπαμε, μένετε συντονισμένοι στον Aegean Voice 107,5, την φωνή του Αιγαίου.